Προημιτελικό του κυπέλου ΕΠΣΗ, η Δαμάστρα φιλοξενεί τον Μαραθώνα. Δύο ομάδες της Α2 κατηγορίας διεκδικούν μια ιστορική πρόκριση στην ημιτελική φάση. Πρώτο λεπτό στην αναμέτρηση, βαθιά παλιά του Γενιτσαρίδη, ο Τζουβάρας θα κοντρολάρει. Βγαίνει από αριστερά ο Απλαδάς, κοντρολάρει και εκείνος τον Τσαΐνι, γκολ 1-0, πολύ νωρίς. Με τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού η Δαμάστα παίρνει προβάδισμα με τον Πέτρο Τσαΐνι, εξαιρετικός ο συνδυασμός στην πρώτη επιθετική ενέργεια των γηπεδούχων. Πέτρος Τσαΐνις και Δαμάστα Μαραθώνας 1-0. Δαμάστα ελέγχει το παιχνίδι με τον Μαρκάκη να ανοίγει στον Χαλκιαδάκη. Εκείνος θα σουτάρει, άου την μπάλα. Καλή στιγμή με τον Αλέξανδρο Χαλκιαδάκη. Ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με τον Τζουβάρα να σεντράρει ο Απλαδάς από κοντά στην αγκαλιά του Μακαρόνα. 48 Αποστολάκης θα περάσει μπάλα στον Τσαΐνι με τη μία το σουτ, γκολ 2-0. Εδώ ο Πέτρος Τσαΐνις εκμεταλλεύεται την αμυντική αδράνεια του Μαραθώνα. Σημειώνει το δεύτερο γκολ για τον ίδιο, δεύτερο για την ομάδα του, 2-0. Σοβαρό προβάδισμα πρόκρισης πλέον για την Δαμάστα. Θα εκτελεστεί το πλάγιο την μπάλα στον Λυκούδη, out. Πολύ καλή στιγμή για τον Μαραθώνα με τον αρχηγό του. Ντίνος, η ενέργεια του Ντίνου, σουτάρι σε κόρνερο Μακαρόνας. Θα εκτελεστεί το κόρνερ από τον Μαρκάκη και φαλιά τον Μπιμπίρη από κοντά στο κάθετο δοκάρι. Θα εκτελεστεί το κόρνερ και φαλιά από τον Τζουβάρα που μακρύνεται προς τον Νέι μπάλα στον Κλαπάκι απευθείας στο σουτ, out. Δεν είναι ότι ερχόμαστε για να χάσουμε, κανένα παιχνίδι δεν πάμε για να χάσουμε, αλλά όπως ήρθαμε σήμερα με πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλές απουσίες, όχι ότι είμαστε ευχαριστημένοι από την ήττα, γιατί και από την ήττα κερδίζεις κάποια πράγματα, βγάλαμε κάποια πράγματα τακτικά, αμυντικά βέβαια, έτσι. Δεν δημιουργήσαμε πολλά πράγματα, είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι μια ομάδα Α2 να πηγαίνει στις 4 είναι μια μεγάλη επιτυχία για το χωριό. Όμως αυτή τη νίκη θέλω να την αφιερώσω και στον προηγούμενο προπονητή που ήταν εδώ, τον κύριο Φρυδάκη, γιατί νομίζω και αυτός έχει μεγάλο μερίδιο ότι η ομάδα έχει φτάσει σε αυτό το στους 4 του κυπέλου. Ξέραμε ότι εξ αρχής είχαμε να παίξουμε μια καλή ομάδα της ίδιας κατηγορίας με εμάς, όμως παίζαμε στην έδρα μας και ο στόχος μας ήταν να περάσουμε στους 4, κάτι που επιτύχαμε. Η ομάδα νομίζω ότι έχει ποιότητα για να μπορέσει και στο πρωτάθλημα να πετύχει το στόχο της που είναι η πρώτη θέση. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά.